ο αθλητικός δικαστής, όπως αντιλαμβάνεστε, μπουκάρηκε σε σπίτια. Ναι, δεν το κατάλαβα. Ναι, αλλά τα σπίτια αυτά είναι φίλων μου και είναι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Έτσι λοιπόν τις καλοκαιρινές μέρες μπουκάρισα στο σπίτι του φίλου μου και πρώην συναδέλφου του Νίκου του Παπαγεωργιού. Καλησπέρα Νίκο Παπαγεωργιού. Καλησπέρα Γιώργο. Τι κάνεις? Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Θέλω να πιστεύω, όπως βλέπετε κι εσείς, ότι είναι λίγο μεγαλύτερός μου. Την ηλικία σας θέλετε να μας την πείτε ή την κρύβετε? Δεν κρύβω. Ρωτάω. Η ηλικία μου είναι στα 63. Στα 63, το σκέφτεται. Και 3. Και 3. 6 και 3. 6 και 3, εγώ 6 και 1. 6 και 1. Δεν είναι κακό να τα λέμε. Κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε. Πριν αρχίσουμε, θέλω να πω στους φίλους που παρακολουθούν τον αθλητικό δικαστή και τις αθλητικές συναντήσεις ότι ο φίλος μου, ο Νίκος Παπαγεωργίου, κρατάει το μουστάκι για αρκετά χρόνια. Θέλεις να μας το πεις? Γύρω στα 40. Στα 40 χρόνια. Το καλλιεργείς κανονικά, το κρατάς έτσι, μπράβο. Είτε σε χαρές είτε σε λύπες, το έχεις πάντα έτσι. Αυτά. Έτσι ακριβώς. Χωρίς παραλλαγή. Χωρίς παραλλαγή. Όπως ήταν έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Έλα. Γέννημα Θρέμα, Αμαλιαδίτης. Αμαλιαδίτης. Και παράλληλα, όταν είσαι στα 63, δεν νομίζω ότι θα δούλευες, πρέπει να είσαι συνταξιούχος, έτσι δεν είναι? Είμαι συνταξιούχος. Από το Δήμο Αμαλιάδας. Από το Δήμο Αμαλιάδας, από το 2012. Μάλιστα. Την παίρνεις στη σύνταξη κανονικά, απολαμβάνεις την, την ζωή του συνταξιούχου? Εντάξει. Απολαμβάνουμε τη ζωή του συνταξιούχου όπως πρέπει, ας πούμε. Εντάξει. Μάλιστα. Με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Με τις δυνατότητες που υπάρχουν και εντάξει. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι στην ηλικία που είσαι, έχεις δημιουργήσει οικογένεια, έτσι δεν είναι? Ναι. Παντρεμένος, με μια όμορφη κοπέλα από τη Γαστούνη. Από τη Γαστούνη. Από τη... Δεν είναι κακό? Όχι. Έτσι, μπράβο. Ερωτιάρης ο Νίκος Παπαγεωργίου. Τόσες γυναίκες από την Αμαλιάδα, καμία. Προτίμησε τη Γαστουνία. Δεν είναι κακό? Όχι. Έτσι, μπράβο. Η αγάπη δεν έχει όρια και τόπους. Πολύ ωραία. Ο καρπός του ερωτά σας, ένα παιδάκι. Ένα γιο. Μεγάλος, ο Βασίλης. Ναι, είναι ο Βασίλης, ο οποίος είναι 20 ετών τώρα, είναι στο τρίτο έτος της φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πόθος κάθε γονέα είναι να έχει ένα παιδί μορφωμένο, να σπουδασμένο, αλλά, αλλά μετά τι γίνεται, έτσι? Μετά εντάξει, όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Αρκεί να υπάρχει όρεξη για δουλειά. Σωστό. Πολύ σημαντικό. Αρκεί να υπάρχει. Αρκετή. Πολύ ωραία. Ναι. Να ξεφύγουμε λίγο από τα οικογενειακά. Είπαμε παντρεμένος, ελεύθερος, το μουστάκι το κρατάμε αρκετά χρόνια. Πίνουμε το καφεδάκι μας στην Αμαλιάδα κάθε πρωί. Το μεσημεράκι στην οικογένεια. Το απόγευμα μια βολτίτσα με τη σύζυγο. Όλα. Οικογενειακή ζωή. Οικογενειακά και ήρεμα. Οικογενειακά και ήρεμα. Χαλαρά. Χαλαρά. Είδατε στην αρχή όμως ότι ο Νίκος ο Παπαγεωργίου υπήρξε ένας διαιτητής ποδοσφαίρου που συμμετείχε στο Σύνδεσμο Διαιτητών Ηλίας, από ό,τι ενθυμούμε καλά και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις, είναι γεγονός ότι έπαιξες βοηθός μέχρι τη Β' Εθνική και παράλληλα διαιτητής γάμα με τη σημερινή γάμα εθνικής για αρκετά χρόνια, έτσι δεν είναι? Χρόνια, ναι. Κάποια στιγμή υποθέτω, εγώ το λέω, αν είναι έτσι θα το επιβεβαιώσεις, τους βαρέθηκες, τους ηχάθηκες, εγώ τα λέω, και είπες μέχρι εδώ και μαχαίρι σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο της διαιτησίας. Είναι έτσι? Γενικά του ποδοσφαίρου. Και γενικά του ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά... Να φανταστείς ότι είχα να παρουσιαστώ σε γήπεδο από το 98 που σταμάτησα τη διαιτησία και παρουσιάστηκα πρόσφατα, πρόσφατα με τον Αστέρα, με τον Αστέρα Αμαλιάδος, με την περιπέτεια του Αστέρα, με την περιπέτεια του, να παρακολουθήσω όλη αυτή την περιπέτεια. Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε όλα αυτά διότι ο Νίκος έχει δουλέψει, όπως είπαμε, στο Δήμο της Αμαλιάδας. Πονάει τον τόπο του, πονάει αυτό το οποίο έκανε τα προηγούμενα χρόνια με τη διαιτησία και ήθελε και θέλει να βλέπει ανθρώπους, νέα παιδιά, να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι έτσι? Σίγουρα. Διότι όλα εκείνα τα χρόνια που ήμασταν μαζί,
πιστεύω ότι είσαστε αχνά, καθαρά και τίμια, όχι βρώμικα, όπως δυστυχώς έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι. Πολύ ωραία. Στα τόσα χρόνια που έπαιξες διαιτητής, θυμάσαι πόσες διαιτησίες έκανες, πόσες εποπτείες βοηθούς, τα σημείωνες, τα σημειώναμε έτσι. Κάποια στιγμή τα βαρεθήκαμε και είπαμε δεν αξίζει το κόπο. Σταματήσαμε πλέον. Το σταματήσαμε έτσι. Ατέλειωτες αγώνες, ατέλειωτες διαιτησίες, ατέλειωτες εποπτείες, παλιά τις λέγανε, εποπτείς, όχι βοηθός που το λένε σήμερα. Ποδόσφαιρο ποιότητας. Ποιότητας. Της εποχής εκείνης. Της εποχής εκείνης. Δεκαετίας 80-90. Μάλιστα. Ποιότητας και με πολλούς φιλάθλους. Πήγαινε ο κόσμος στα γήπεδα, διαφερότανε. Διαφερότανε ο κόσμος. Τώρα δεν διαφέρεται. Σωστό, σωστά, σωστά, σωστά. Στο πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα διαιτητικά. Έπαιζες, όπως είπαμε, βοηθός Β' Εθνικής. Έπαιζες διαιτητής γάμα, σημερινή γάμα εθνική. Τι εμπειρίες απόκτησες, θετικές, αρνητικές και όλα αυτά τα πράγματα? Κοίταξε, σε όλο τον κύκλο της καριέρας μου, το μόνο καλό έτσι που γνώρισα από τη, γενικά από τη διαιτησία, ήταν οι καλές φιλίες. Οι φιλίες που δημιούργησες. Και με ποδοσφαιριστές και με παράγοντες, καλούς παράγοντες, αγνούς παράγοντες της εποχής εκείνης. Διότι υπήρξαν αγνοί παράγοντες. Δεν υπήρξε το σημερινό αλαλού που γίνεται. Σωστά. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν γύρισες, μπορούμε να πούμε, σχεδόν όλη την Ελλάδα με τη διαιτησία. Όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα, κάνοντας τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Και εντάξει, ήταν ένας, μην παρεξηγηθώ, αθλητικός τουρισμός για σένα. Βέβαια. Θυμάσαι κάποιες καλές, κακές εμπειρίες, ξέρω εγώ τι? Και καλές και κακές. Για πες μας, είτε καλές είτε κακές, ό,τι σου έρχονται στο μυαλό σου. Μία κακή που θυμάμαι, ας πούμε, μία και άλλες, εντάξει. Ήταν που μαζί παίζαμε ένα παιχνίδι Β' Εθνικής. Μάλιστα. Στη Νέα Σμύρνη θυμάμαι. Μάλιστα. Ήταν το παιχνίδι Πανιώνιος Πόντι Ιβέριας. Μάλιστα. Β' Εθνική, βεβαίως. Που στο 45 κάνεις μία δεύτερη κίτρινη. Κάνεις μία δεύτερη κίτρινη στον ποδοσφαιριστή Βολιάδη. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο με τα μάτια. Μάλιστα. Ήτανε κακό δηλαδή που βγάλαμε τον ποδοσφαιριστή, τον Εμβολιάδη, τη στιγμή που έπεσε παράβαση? Πολύ σωστό. Πολύ, πολύ σωστά. Πολύ σωστό. Ανεξάρτητα λοιπόν αν στο ημίχρονο πήγαμε με τις ασπίδες. Άσκοπες κάρτες. Έτσι. Πήγαμε με ασπίδες έτσι τον μάτ. Έτσι ήταν. Ήτανε μια ωραία. Πέφτανε για κάτι. Μπουκάλια. Σοφάδες. Ό,τι. Αυτή δεν είναι η ομορφιά? Εφαρμόζεις τον κανονισμό και εκεί που εφαρμόζεις τον κανονισμό και ειδικά στους γηπεδούχους, να κρεμίζεται το γήπεδο. Και ένα ωραίο παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. 1-1 δεν κάνω λάθος το αποτέλεσμα, έτσι? Όχι, όχι, 1-3. 1-3. 1-3. 1-3, ναι. Γύρισε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανιώνιος. Έχανε 1-0 ημίχρονο. Ήταν τότε που οι Πόντι Ιβέριες διεκδικούσαν την άνοδό τους στην Α' Εθνική. Ήταν πολύ καλή φορά. Μάλιστα. Και γιατί... ο Πανιώνιος το ίδιο. Σωστό, σωστό, σωστό. Το είχε και κάλυψη τηλεόραση, νομίζω. Ναι, ναι. Το κρατικό κανάλι, νομίζω. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτή ήταν μια εμπειρία. Δεν ξέρω αν ήταν θετική ή αρνητική. Άλλες εμπειρίες, θυμάσαι, τέλος πάντων. Σε τοπικό επίπεδο. Εθνικός Αστέρας έπαιζα. Εθνικός Αστέρας. Εθνικός Αστέρας. Τέλος πάντων. Ηρόδοτος. Γάμα Εθνική ήταν τότε. Και σε μια φάση... Όχι μαζί μου. Όχι, εγώ το έπαιζα. Έφαγα ένα κοτσάνι. Κατέβασε το κέρδος να σε βλέπουν έτσι. Μην κρύβεσαι, μην νομίζουν ότι κρύβεσαι. Έφαγα ένα κοτσάνι από μπανάνα. Στην πλάτη. Στην πλάτη, μάλιστα. Όχι, τα λέω, ακούστε. Τα λέμε, θυμόμαστε παλιές ιστορίες. Και ο κύριος Παπαγεωργίου, κάνοντας έτσι το χέρι του, θα νομίζετε ότι κρύβεται με αυτά που λέει. Γι' αυτό λέμε, κύριε Παπαγεωργίου, κάτω χέρι, θα σας παρακαλώ πάρα πολύ να σας βλέπουν ότι εφαρμόζοντας τον κανονισμό και ειδικά για τους γηπεδούχους. Και άλλα πολλά, ας πούμε. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Εντάξει, αυτές είναι κάποιες εμπειρίες. Επεισόδια δεν είχα συναντήσει. Δεν είχα. Όχι, ήταν όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, ήταν μεμονωμένες στιγμές. Όχι. Άλλωστε, γιατί να δημιουργήσουμε επεισόδια? Δεν είχαμε επεισόδια. Γιατί ο Νίκος ο Παπαγεωργίου ήταν ένας. Ήταν και παραμένει έντιμος άνθρωπος, έντιμος διαιτητής με αυτό που έκανε. Σίγουρα τα περιθώρια
ήσαντε περιορισμένα για την εξέλιξή του, έτσι δεν είναι? Υπήρχαν κάποιοι άλλοι, υπήρχαν κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Άλλες προϋποθέσεις. Γιατί? Γιατί ο Νίκος ο Παπαγεωργίου είχε πάρει το σήμα ΑΟΔΠ. Για να πάρει το σήμα ΑΟΔΠ έπρεπε να παίξεις αγώνες, βοηθός, διαιτητής, όχι σήμερα που παίρνουν τα σήματα μέσα σε 2-3 χρόνια. Είναι έτσι, κύριε Παπαγεωργίου? Ναι. Μάλιστα. Πάμε σε κάτι άλλο. Σίγουρα δεν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, το είπες, όμως ακούς, βλέπεις τηλεόραση. Πού βρίσκεται η ελληνική διαιτησία, σε τι επίπεδο, θετικά, αρνητικά? Λοιπόν, από ό,τι είπα και προηγουμένως, είχα να δω διαιτησία, να παρακολουθήσω διαιτησία από το 1998 που σταμάτησα τη διαιτησία. Παρακολούθησα τα παιχνίδια, όλα σχεδόν τα παιχνίδια στην έδρα του Αστέρα Αμαλιάδος, και παρακολούθησα και όλα τα μπαράζ του Αστέρα Αμαλιάδος. Λόγω του ότι είμαι... Από την Αμαλιάδα, Αστερίτης, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό βέβαια. Δεν μπορούσα να πάω κάπου αλλού, εντάξει, ήταν το ενδιαφέρον εκεί και είδα κάποια παιχνίδια. Κοίταξε να δεις. Δεν μου άρεσαν οι διαιτησίες. Η διαιτησία ήταν, από ό,τι είδα, ήταν πολύ πεσμένη. Αν εξαιρέσεις, πολύ ελάχιστα παιχνίδια βρέθηκαν κάποιοι καλοί διαιτητές. Ήταν πολύ πεσμένη η διαιτησία και πάρα πολύ στα παιχνίδια μπαράζ. Ανόδου του Αστέρα Μαλιάδος. Όπου εκεί... Εξεπλάγινε. Όργια. Στα μπαράζ. Όργια. Σε, αυτό κάποιο όμως... παιχνίδι, σε κάποιο παιχνίδι έφυγε. Σε κάποιο λεπτό στο 75. Τέλος πάντων, δεν μου άρεσε. Η εικόνα που είχε δημιουργηθεί. Όλη αυτή η εικόνα και δεν μου άρεσε. Λάθη, δηλαδή, επιλαθών. Πιστεύεις ότι αυτό που έγινε, σίγουρα ξεκινώντας από τη διαιτησία, εξόργησε φιλάθλους, παράγοντες και έγινε ό,τι έγινε? Γιατί δεν μπορούσα να βλέπω αυτή την εικόνα, αυτά τα σφυρίγματα. Όχι μονόπλευρα, και από τη μια πλευρά και από την άλλη, αντικειμενικά. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω όμως. Πολλά λάθη, τραγικά λάθη. Θέλω να πιστεύω όμως ότι. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η διαιτησία πλέον είναι πιο επιστημονική από ό,τι ήταν σε εμάς, ήταν πιο αχνή. Η επιστήμη επιφέρει και τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι έτσι? Είναι έτσι, ναι, εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Πολλά τα σφυρίγματα, ακουμπάς, σφυράει, φρού, ξανά πάλι σφυράει. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θα παίξει και λίγο δυνατά, θα παίξει. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι όλα φάουλ, εντάξει. Κάθε ακούμπημα και φάουλ. Δεν είναι φιλαρμονική. Είναι φιλαρμονική. Με προκάλεσες και το προκάλεσε τον αθλητικό δικαστή. Δεν είναι φιλαρμονική. Είναι γεγονός ότι είχες ασχοληθεί και με τη φιλαρμονική στην Αμαλιάδα, όπως και εσύ και εγώ. Τι όργανο έπαιζες? Ωραία, είμαστε κρουστά παίζαμε. Δεν είναι κακό που το λέμε. Όχι, παιδιά είμαστε. Παιδιά είμαστε. Όλοι μας άρεσε αυτό που κάναμε. Μας άρεσε. Για να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Το γιο σου τον όθησες στον αθλητισμό, τον όθησες να γίνει διαιτητής, τον όθησες να παίξει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ασχολήθηκε γενικότερα με τον αθλητισμό ο Βασιλάκης? Για όλα του έδωσα το ερέθισμα. Του έδωσα το ερέθισμα να ασχοληθεί. Τόσο εσύ όσο και η μητέρα του. Το μόνο άθλημα που του άρεσε είναι το τένις. Μάλιστα. Κανένα άλλο. Αυτά είναι. Προσπάθησα πιο πολύ στη διαιτησία. Αλλά δεν το δέχτηκε. Δεν το είχε. Δεν το είχε. Του άρεσε το τένις. Δεν το πιέζω το παιδί. Εντάξει. Του αρέσει το τένις. Κανένα πρόβλημα. Άλλωστε το τένις είναι ένα κοσμοπολίτικο, έχει υπόψη σου. Είναι. Για πριβέ. Εντάξει, το παιδί. Εντάξει. Του αρέσει αυτό. Τη στιγμή που το κάνει. Αύριο μπορεί να του αρέσει και η διαιτησία, δεν ξέρει. Εντάξει, θα περάσουν τα όρια τη ηλικία και θα έχουμε πρόβλημα. Να ασχοληθεί με κάτι άλλο, έτσι δεν είναι? Αυτό που του άρεσε ήταν το τένις. Σωστά. Για να πάμε τώρα και σε. Και το διάβασμα. Και το διάβασμα. Διάβασμα. Για να θέλουμε τώρα να γίνει και τόσο επιστήμονας. Διάβαζε πολύ. Δεν το συζητάμε. Ασχολείσαι με κάτι τέλος πάντων ή έχεις αράξει με την καλή έννοια? Περνάς το υπόλοιπο της ζωής σου όσο επιτρέπει ο ύψιστος, μόνο βλέποντας, παρακολουθώντας και χαλαρά? Ασχολούμαι μόνο με το περιβόλι μου. Με το περιβολάκι. Στεματούλες. Μάλιστα. Διατηρήσε καλά όμως, έτσι, παρότι έχουμε
έτσι μια φιλία, μια σχέση, βλέπω ότι κάποια κιλά τα παίρνουμε όλοι εμείς οι άντρες. Τα παίρνουμε, μάλιστα. Θα συμβούλευες παιδιά να ασχοληθούν με τη διαιτησία? Ναι. Αρκεί να το έχουν, να μην πάνε μόνο για τα χρήματα. Η διαιτησία δεν είναι μόνο να σ' αρέσει. Μπορεί να σ' αρέσει η διαιτησία. Αν θα αντέξεις τη διαιτησία. Είναι θέμα αντοχής η διαιτησία. Και κουράγιο. Η διαιτησία θέλει κουράγιο και αντοχές. Μάλιστα. Υπομονή μεγάλη. Και να μην κοιτάνε μόνο το χρήμα. Ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, ήταν πριβέ. Όταν λέμε πριβέ, ό,τι έπαιρνε, μην παρεξηγηθώ, από τα χρήματα, ό,τι παίρναμε μάλλον, πάντα ο Νίκος έκανε καλή ζωή. Το κρασάκι μας, το ουζάκι μας, την πυρίτσα μας, είναι έτσι κύριε Παπαγεωργίου. Και ο Νίκος ο Παπαγεωργίου το κρατάει πάντα. Βλέποντας ένα φίλο, ένα γνωστό, έλα Γιώργο, Νίκο, Βασίλη, να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε ένα τσιπουράκι, να πιούμε όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Καλοζωία. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που κέρδισες από τη διαιτησία τα έχεις επενδύσει στην καλοζωία. Εγώ έκανα και πολλές δουλειές. Δεν έκανα μόνο. Δεν ήμουν μόνο δημόσιος υπάλληλος. Έτσι δεν ήταν? Είχα και μηχανήματα. Το θυμάσαι. Άλεθε στην Τρίπολη, εκεί πέρα στην ορεινή Τρίπολη, στα Στάρια. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δουλευταράς ο Νίκος ο Παπαγεωργίου. Δουλευταράς με όλη τη σημασία της λέξης. Είχαμε να δώσουμε απολογία. Δεν είχαμε, και ειδικά το καλοκαίρι. Περιμέναμε το καλοκαίρι τίποτα. Να έρθει ο χειμώνας να ηρεμήσουμε. Είναι έτσι? Μόνο το χειμώνα. Ναι. Μόνο το χειμώνα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο. Με το χόμπι μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, ένα μοναχοπέδι της οικογένειας, είναι έτσι? Άλλωστε πρέπει να μνημονεύουμε και τους ανθρώπους που μας έφεραν στη ζωή. Ο πατέρας ο κ. Βασίλης και η μητέρα η κυρία, πώς τη λέγαμε, η κυρία Νίκη, έχουν φύγει από τη ζωή. Τους θυμά όπως θυμά κάθε θρησκευτικό ορθόδοξο σπίτι. Είμαι υποχρεωμένος να το πω αυτό. Και παράλληλα περνάει το υπόλοιπο της ζωής του, γιατί πράγματι ο Νίκος ο Παπαγεωργίου έχει δουλέψει στη ζωή του. Όσοι δεν το ξέρουν, το λέμε εμείς επειδή το ξέρουμε και είναι φίλος μας. Είναι έτσι κύριε Παπαγεωργίου? Έτσι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Εντάξει. Να πω για τη διαιτησία, τι να πω. Ό,τι θες. Είμαι λίγο έτσι... Επιφυλακτικός. Και επιφυλακτικός, αλλά και... Στενοχωρημένος λίγο από τη διαιτησία. Που έφυγα από τη διαιτησία. Ναι. Και... Κανείς δεν... Να το πω, να σε βγάλω από τα διέξοδο. Όχι, κάνει φοβερή. Να βγει, να σε βγάλω από τα διέξοδο. Όχι μόνο εγώ, και άλλα... Επειδή ο αθλητικός δικαστής γνωρίζει, δυστυχώς, τα συλλογικά όργανα, είτε λέγεται σύνδεσμος, είτε επιτροπή διαιτησίας, όταν δεν έχουν την κουλτούρα, τη φιλοσοφία, να ανατρέχουν στο παρελθόν. Να ανατρέχουν στους ανθρώπους που τους έφεραν σε αυτές τις θέσεις και δεν ανέτρεξαν στο παρελθόν, μην παρεξηγηθώ, να τους θυμίσουν, είτε δίνοντας μια πλακέτα, είτε πίνοντας ένα καφέ, ένα τσιπουράκι. Αυτή είναι η ομορφιά. Αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που το καταλαβαίνουν. Ο αθλητικός δικαστής όμως μπουκάρισε στο σπίτι του Νίκου του Παπαγεωργίου για να συνομιλήσει και να πούμε αυτά που λέμε για το ποδόσφαιρο, για την ηλιακή διαιτησία, για όλα αυτά. Υπάρχουν, Γιώργο μου, διαιτητές που έχουν στήσει την ηλιακή διαιτησία, που την έχουν στήσει. Πήγε Κοσμόπουλος, Στάθης, Κουτρουλής. Οι διαιτητές οι οποίοι... Ούτε καν τους μνημονεύουν κάποιοι. Έκτισαν την ηλιακή διαιτησία, την έκτισαν. Και τους έχουν χαθεί. Και βλέπεις, ας πούμε, τιμούν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι άγνωστοι τελείως. Μάλιστα. Δεν έχουν βάλει ένα λιθαράκι. Δηλαδή δεν μιλάω για τον εαυτό μου. Για όλα τα παιδιά της εποχής εκείνης που αποχώρησαν από τη... Νίκο Παπαγεωργίου, ο αθλητικός δικαστής γνωρίζει. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το μικρό διπορικό σήμερα για τον Νίκο τον Παπαγεωργίου. Αύριο για κάποιον άλλον συνάδελφο. Αυτό έχουν το νόημα, φίλε Νίκο, οι αθλητικές συναντήσεις. Κάνουμε μία συνάντηση, να γνωρίζουν και κάποιους ανθρώπους
που σήμερα, ναι μεν δεν υπάρχει σύνδεσμος, υπάρχει τύπης, τον έστησαν αυτό το σύνδεσμο και έρχονται κάποιοι άλλοι και διοικούν, ασκούν σχολιασμό, κριτική για την ελληνική διαιτησία. Και οι οποίοι αυτοί, αν θέλετε, δεν παίρνουν τηλέφωνο, δεν. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά. Μπανάκια κάνουμε, κύριε Παπαγεωργίου. Ειδικά φέτος δεν έχω κάνει δοκιμή ακόμη. Λόγω του ότι είχα κάποιες υποθέσεις και υποχρεώσεις που έπρεπε να τρέξουν. Λοιπόν, τα λέμε όλα αυτά, ξέρετε, γιατί εγώ κάνω μπάνια. Όλοι κάνουμε 61, 62, 63, 64, 65. Κάποιοι που έχουν κάποιους καρδιακές επεισόδια δεν μπαίνουν στη θάλασσα. Αλλά ο Νίκος ο Παπαγεωργίου βουτάει, μαζί βουτάγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βουτάγαμε στη θάλασσα και παίζαμε και το τόπι, δεν το κατάλαβα. Το παίζαμε. Φίλος μου, χρόνια διαχρονικά. Αλλά σήμερα ανακρίνεται. Έπρεπε να την κάνουμε αυτή τη σειρά. Έπρεπε να γίνει ανάκριση. Η γυναίκα σου τι λέει όλα αυτά, η κυρία Γιώτα, σε εμπόδισε καθόλου, συγγνώμη, σε εμπόδισε καθόλου στην εξέλιξή σου και όλα αυτά τα πράγματα? Με ανέχτηκε και αυτά σε μεγάλο βαθμό. Αυτά είναι. Εντάξει, κυρία Γιώτα, τα ακούτε υποθέτω, έτσι. Το χρωστάω και το ανταποδίδω. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν είσαι στο σπίτι και τη βοηθάς όπως σε βοηθούσε και αυτό. Άλλωστε κάθε απογευματάκι βγαίνουμε μαζί, σαν ερωτευμένα πιτσουνάκια. Αυτά γίνονται. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Θα πάμε κάπου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, υγεία, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου. Να είσαι καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου. Να έχουμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνουμε. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην οικογένειά σου, στη γυναίκα σου. Από ό,τι γνωρίζω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι νεαρότατη και ελκυστική. Δεν έχει βγει ακόμα στη σύνταξη. Κοντεύει. Κοντεύει. Ηλικίες ούτε τίποτα, ούτε που δουλεύουμε. Απαγορεύονται αυτά. Είναι γοητευτική, όμορφη. Είναι πιο μικρή, εργάζεται. Και καταλαβαίνετε λοιπόν. Αν το μάθει ο γιος της, θα έχουμε πρόβλημα. Κύριε Βασίλη μας, εσύ περνάς καλά. Παίζει στο τένι, παίζει τένις, έχει το πιανάκι του. Τα κάνει όλα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Παπαγεωργίο, τον φίλο μου, Γιώργο. Να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην υπόλοιπη ζωή του. Άλλωστε εμείς βρισκόμαστε, αλλά οι αθλητικές συναντήσεις αυτό έχουν το νόημα. Να συναντιείτε ο αθλητικός δικαστής με ανθρώπους, να θυμόμαστε τα παλιά σε οποιοδήποτε άθλημα. Σε ευχαριστώ και ευχαριστώ, σου εύχομαι πάντα επιτυχίες. Και ευχαριστώ για την ανάκριση. Ανάκριση και να είσαι καλά, γενικά, να είσαι καλά, γενικά. Να είσαι καλά.
Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Μα είναι μόνο 300, πώς θα καταφέρουν, τι πίνουν, μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι, και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μου έρχεται εφιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία, απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.